Καλησπέρα! Φτάσαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Καλησπέρα, λιμπεράκια μου! Τι μου κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 20 του μήνα. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά, να περνάτε καταπληκτικά. Πολύ ζέστη, δεν μπορείς να πεις. Έφτιαξε ο καιρός. Δύο μέρες μας τρέλανε ο αέρας, μας πήρε τα μυαλά, τα ρούχα, τα πάντα όλα, ρε παιδί. Αλλά εντάξει, μια χαρούλα. Νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο θα καούμε ζωντανή σύμφωνα με προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Λοιπόν, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον Ηλία. Πάρα πολλά άτομα έχω στο Facebook, κρετάρω κιόλας. Γίνεται ήδη χαμός με το Facebook. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να το πάθει μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα, ας ξεκινήσω. Το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Η πρωθυέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαντρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λάμπαδι δρόμους. Αργότερα τώρα, το 2007, επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό τότε, Κώστα Καραμαλή, λέει: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Τα δέφη η σενιωρίτα Άγγελα Μέρκελ». Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε όλα αυτά που γίνονται μετά από τόσα χρόνια. Θα μου πεις, τι συμβαίνει τώρα? Άστο θα σου πω εγώ, δεν θέλεις να το συζητήσουμε τέτοια ώρα. Με το χαμό που μας ταλανίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την κρίση και με όλο αυτό τον κακό χαμούλι. Δεν βαριέσαι, καλή καρδιά. 2310, 287 και 38 για τα τηλέφωνα μας καλείτε μέχρι και τις 10. Μπορείς να με καλέσεις, να μου πεις ό,τι θέλεις. Θα ήθελα βέβαια να μάθω τι γίνεται στους δρόμους πιο ειδικά, έτσι, στο δρόμο της Χαλκιδικής. Να δούμε λίγο την κίνηση, να ενημερώσουμε και το υπόλοιπο κοινό. Νομίζω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς για την ώρα. Το ρεύμα προς Χαλκιδική, το κεντρικό είναι ok. Δεν σημειώθηκε κάτι. Για ό,τι γίνεται γενικά θα σας ενημερώνω μέχρι και τις 10 εδώ. Μηνυματάκι όποιος θέλει να στείλει στην official page του σταθμού, καθώς και στη δική μου στέλνει πατσιά στο Facebook, καθώς επίσης και SMS, το οποίο έχει χρέωση 1,24 και δεν το μάθω ποτέ, FM κενό, αποστολή στο 54526. Σωστά δεν το είπα? Έλα, εντάξει, μετά από πόσες μέρες το έμαθα. It's ok λοιπόν. Για το επόμενο δίωρο μένεις εδώ, θα περάσουμε ένα δίωρο καταπληκτικό μαζί. Πατσιά στέλνει πίσω από το μικρόφωνο, να σου ευχηθώ να προσέχεις το δρόμο αν έχεις ξεκινήσει ήδη για Χαλκιδική. Και όσοι είστε εκεί, για καλέστε με να μάθω λίγο τι γίνεται, να έχουμε μια εικόνα από τη Χαλκιδικούλα σήμερα. Τι σου έχω. Ας ασχοληθούμε λίγο με τα πολιτικά. Ακόμη είναι νωρίς άλλωστε. Λοιπόν, από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού λέει: «Προτείνουμε στον κύριο Μητσοτάκη μέχρι τον Οκτώβριο να αρχίσει τις δραμαμίνες». Γιατί το λέει αυτό? Άκουσε τώρα. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας πως έρχεται τέταρτο μνημόνιο. Σήμερα λέει από τη μια στην Süddeutsche Zeitung πως στις 20 Αυγούστου λύγει το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα και συγχρόνως ισχυρίζεται εντός συνόρων πως έρχεται ένα νέο άτυπο μνημόνιο. Αυτά υπογραμμίζει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού σε απάντησή του προς τη Νέα Δημοκρατία για να καταλήξει σχολιάζοντας: «Προτείνουμε και εμείς και καλά στον κύριο Μητσοτάκη μέχρι τον Οκτώβριο», λέει, «να αρχίσει τις δραμαμίνες». Βέβαια. Νωρίτερα στη συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει όμως: «Όσο ταχύτερα γίνουν οι εκλογές, κυρίες και κύριοι, μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος στις 20 Αυγούστου, τόσο το καλύτερο». Γιατί θα μου πεις? Γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχει τίποτα να προσφέρει στη χώρα, λέει σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ο πρόεδρος της ΝΟΥΔΟΥ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 20 Αυγούστου λήγει το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε, λέει, μια νέα κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον. Τώρα, χρειαζόμαστε μια νέα κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης και περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση. Όμως, λέει κιόλας ότι η οικονομία δεν αναπτύσσεται με εξαίρεση στον τομέα του τουρισμού και κανείς δεν μιλάει για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50% τα τελευταία 3 χρόνια, από 80 δις στα 130. Αναφέρομαι, λέει, στα χρέη των πολιτών, στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες και πάει λέγοντας όλη αυτή η κατάσταση. Έχει πει και για το μεταναστευτικό, ότι μια συμφωνία μεταξύ π.χ. Ελλάδας και Γερμανίας δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Επίσης έχει άποψη για το Σκοπιανό. Έχει καταστήσει, λέει, σαφές ότι δεν θεωρεί καλή αυτή τη συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα την καταψηφίσει και καλά, όποτε και αν αυτή έρθει προς ψήφιση. Τώρα, από την άλλη, λέει, προφανώς οφείλει να σεβαστεί την εθνική δέσμευση της Ελλάδας, εφόσον αυτή ακυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν βέβαια και εμείς είχαμε διαπραγματευτεί, θα αναζητούσαμε διαφορετική λύση. Η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στο βόρειο, ας πούμε, γειτονά μας, κάτι που καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση δεν θα διανοούνται να κάνει: να αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα.
Αχ, μας βλέπω όχι απλά σε εκλογές και σε χαμούλη, σε πόλεμο τρελό σε λίγο καιρό. Ετοιμαστείτε, πάτε στις κάλπες, ένα πράγμα. Τρέχουμε στα χωριά μας για να ψηφίσουμε πάλι. Γκόρτζος και τα σχετικά, ξέρεις τώρα. Αλλού θα σε πάω τώρα. Κι όμως υπήρχε λέει βρετανικό κανάλι την ώρα που έπεφταν οι Τούρκοι αλεξιπτουστές. Θυμάστε αυτήν την ιστορία στην Κύπρο και τους έκανε και συνεντεύξεις, λέει. Μη χειρότερα. Άκουσαν. Την ώρα που η Χούντα εδώ στην Ελλάδα, λέει, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και μιλούσε για στρατιωτική άσκηση των Τούρκων, η επιχείρηση Ατήλας έδινε στο μισό νησί στα χέρια τους. Τι λες. Πολλοί πρέπει να γνώριζαν από πριν, βέβαια. Εκτός από τους φωστήρες της Χούντας, ασφαλώς. Τι θα συμβεί, ναι. Απόδειξη πως υπήρχε και αγγλικό κανάλι στην περιοχή που έπεφταν οι Τούρκοι αλεξιπτωτιστές και μάλιστα τους έκανε και συνεντεύξεις. Τι να πεις, μωρέ, εντάξει. What else. Όλα τα κουφά σήμερα. Να σε πάω και στον Πάνο Ρίγα. Μπα, βαριά, μετά θα σε πάω. Πάλι Νέα Δημοκρατία. Όχι, μωρέ. Θα σε πάω στον Τσίπρα. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα λέει για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν ξεκινάμε, διεκδικούμε δίκαιη λύση, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξεχνάμε την εισβολή στην Κύπρο που άφησε νεκρούς και αγνοούμενους και οδήγησε στην παράνομη κατοχή του 37% της νήσου. 44 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό σημειώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Twitter με αφορμή τη συμπλήρωση των 44 χρόνων από την εισβολή στην Κύπρο. Γιατί σε ζαλίζουμε όλα αυτά? Γιατί πρέπει να τα ξέρεις, φίλε, τι θα γίνει τώρα, να μην ξέρεις που ζεις και τι γίνεται, ε? Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 38 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Θέλω να με καλέσετε να μου πείτε τι γίνεται στους δρόμους για τη Χαλκιδική. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα στο Face, τα οποία μου αναφέρουν ότι υπάρχει σχετική ηρεμία, αρκετό μποτιλιάρισμα βέβαια από σήμερα. Εγώ περίμενα ότι αύριο το πρωί θα γινόταν ο περαιτέρω χαμός, αλλά εντάξει, ξεκίνησαν και από σήμερα όσοι δεν εργάζονται αύριο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά κατά τη διέλευσή τους και από εκεί και πέρα βέβαια να προσέχουν γενικότερα. Και μια και μιλάμε για αρχή. Καταρχήν φαίνει τέλος και το αντίστροφο. Ιδρύθηκε, λέει, το κόμμα της Κατερίνας Παπακώστα. Κατατέθηκε σήμερα από την Κατερίνα Παπακώστα, λοιπόν, Σιδηροπούλου, στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Νέα Ελληνική Ορμή. Τα αρχικά, ΝΕΕΨΙΛΟΝ, ΟΜΙΚΡΟΝ. Όπως σημειώνει η βουλευτή σε δελτίο τύπου, πρόκειται για ένα νέο κόμμα που τοποθετείται στην κοινωνική κεντροδεξία και έχει ως προτεραιότητα, what else, την κοινωνική ατζέντα. Μπρε, λες. Πολύ γυναίκα και ακόμα στη Βουλή. Άντε να δούμε. Έχουμε γραμμούλα? Δεν έχουμε γραμμούλα. It's okay, λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Θες να σου μιλήσω για τη Μέρκελ? Θέλω εγώ όμως, καθότι μισή Γερμανίδα. Λοιπόν, χωρίς πλεονάσματα η Ελλάδα, λέει, δεν θα μπορεί να μειώσει το χρέος της. Δεν μιλήσαμε Τσίπρα για το ΦΠΑ στα νησιά, δηλώνει η κυρία Μέρκελ. Οι συνόπειες του πακέτου διάσωσης δεν θα τελειώσουν την ημέρα που θα τελειώσει και το ίδιο το πρόγραμμα, σημείωσε η Άγγελα Μέρκελ σήμερα Παρασκευή μιλώντας σε συνέντευξη τύπου. Η Γερμανίδα Καγκελάριος ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο πως δεν μιλήσαμε με τον Άλεξη Τσίπρα πριν την ανακοίνωση του μέτρου για το πάγωμα του ΦΠΑ στα νησιά που υποδέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες. Τώρα, συγκεκριμένα στην ερώτηση αν η Γερμανία, ας πούμε, π.χ. ενταπέδωσε τη συμφωνία για την επανάρθρωση προσφύγων, δίνοντας πράσινο φως για τη διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ στα 5 ελληνικά νησιά, η κυρία Μέρκελ διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως κάτι τέτοιο έχει συμβεί, τονίζοντας ότι δεν συνδέουμε τα δύο αυτά, έτσι. Αυτό δεν θα ήταν καλό για κανέναν από τους δυο μας, βέβαια, λέει. Επίσης, βρέθηκε τρόπος να εξισορροπηθεί αυτή η αλλαγή και υπενθύμησε πως η αλλαγή στο τρέχον ελληνικό πρόγραμμα θα περάσει τον Αύγουστο και από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε και στην επικείμενη έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, λέγοντας ότι μπορεί το πρόγραμμα να τελειώνει την 20η Αυγούστου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα τελειώσουν την ίδια μέρα. Τέλος, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η Ελλάδα, ας πούμε, δεν έχει περάσει από ένα σημαντικό πρόγραμμα. Σημείωσε δε πως μίλησε με τον κύριο Τσίπρα και όντως τον Αύγουστο η ημερομηνία λήξης του προγράμματος είναι μια σημαντική ημερομηνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τελειώνουν. Κοινώς, τα βάσανα δεν τελειώνουν ποτέ, μα ποτέ. Να οπλιστούμε με υπομονή, θα μου πεις. Καλά οπλιζόμαστε. Πού θα πυροβολήσουμε είναι το θέμα. Έλα ντε, θα δείξει, σου λέω. Διπλωματικό μπραντ εφέρ Αθήνας Μόσχας, παρακαλώ. Οι όποιες παρεμβάσεις σε εσωτερικό ζήτημα χρήζουν απάντησης. Προβληματισμός για τις επόμενες κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας επικρατεί στην κυβέρνηση. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προαναγγείλει αντίπεινα στην απέλαση διπλωματών από την Αθήνα. Παράλληλα, τώρα στο Μαξίμου βρίσκονται και σε γρήγορση μετά την χθεσινή ανακοίνωση της ακύρωσης της επίσκεψης Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ. Η ελληνική πλευρά τώρα θέλει να χαμηλώσει τους τόνους και συνοψίζει τη γραμμή της σε δύο σημεία. Οι όποιες παρεμβάσεις σε εσωτερικό ζήτημα χρήζουν απάντησης. Η Αθήνα θα επιμείνει στην πρόθεση των ελληνορωσικών σχέσεων.
Τώρα η κατάσταση περιπλέκεται από την άλλη από το γεγονός ότι η αρχικά προγραμματισμένη επίσκεψη του Ρώσου Πρωθυπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα σχετιζόταν με την προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα στη Ρωσία, που μάλλον βρίσκεται στον αέρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στις ελληνορωσικές σχέσεις αποτελεί και η σημερινή ανάρτηση στο Twitter του πρέσβη της Ρωσίας στην Αθήνα, Άντρεϊ Μάσλοφ, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από τις ελληνικές κινήσεις. Ησυχία δεν έχουμε, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ας ελπίσουμε το Σαββατοκύριακο να κυλήσει ήρεμα, μην έχουμε ιστορίες κτλ. Και από Δευτέρα πάλι βλέπουμε. Άντε, αρκετά σας ζάλισε με τα πολιτικά. Εντάξει, εντάξει, θα αλλάξω σκηνικό. Αμαν. Όλοι ζαλιστήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε εντός ολίγου. Μην φύγει κανείς. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Στέλλα, σε αγαπάω, Τάκη. Καλό. Στέλλα λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο. Και τι σου έχω, σκάνδαλα. Όχι που θα σ' άφηνα, έτσι, αφού ξέρεις ότι είμαι αρχικό τσοβόλα, μωρέ. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει: πλήρωνε κουνελάκι του Playboy για να κρατήσει κλειστό το στόμα του πριν από τις εκλογές. Τον ηχογράφησε ο δικηγόρος του, παρακαλώ. Το περίμενες. Σιγά, μην το περίμενες. Ο επί χρόνια λέει: προσωπικός δικηγόρος του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, έχει ηχογραφήσει κρυφά μια συνομιλία του με τον πελάτη του πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, στην οποία συζήτησαν την καταβολή χρημάτων σε ένα πρώην μοντέλο του περιοδικού Playboy που υποστήριζε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Μεγιστάνα. Τι λες. Σύμφωνα λέει με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται δικηγόρους και άλλες πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, το FBI κατέσχεσε αυτό το ηχογραφημένο υλικό φέτος, κατά την έρευνα που διενήγησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στο γραφείο του Cohen. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη έχουν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του δικηγόρου με υποψία της συμμετοχής του σε τραπεζική απάτη και φοροδιαφυγή, αλλά και για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου που αφορά τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών, επειδή κατέβαλε $130,000 στην πορνοστάρ Stormy Daniels, παρακαλώ. Χρήμα, όχι αστεία, ε. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λοιπόν, το FBI κατέσχεσε έγγραφα και άλλο υλικό από το σπίτι του και το γραφείο του Cohen. Η ύπαρξη αυτής της ηχογράφησης γύρει περαιτέρω ερωτηματικά για την τακτική που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ προκειμένου να κρατήσει κρυφή την προσωπική ζωή του και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ενώ διεκδικούσε το κορυφαίο δημόσιο αξίωμα της χώρας. Πόπο, μην μπλέξεις, ε! Η εφημερίδα επικαλούμενη λοιπόν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για την υπόθεση γράφει ότι οι δικηγόροι του Cohen ανακάλυψαν την κασέτα ενώ εξέτασαν το κατασκευαστέν υλικό και κατόπιν ενημέρωσαν τους δικηγόρους του Τραμπ για την ύπαρξή της. Τι σου είναι η τεχνολογία, τι σου είναι το χρήμα, τι σου είναι η βρωμιά, ε. Πω, πω, πω. Αχ, χαμός λοιπόν στην Αμερική. Βέβαια, εγώ δεν θα σε πάω τώρα στην Αμερική, θα σε πάω κάπου αλλού εντός ολίγου. Θα σε πάω μέχρι την Αθήνα, μέχρι το Διονύση Σκουτέλη, ο οποίος θα μας πει τι συμβαίνει εκεί με τις συναυλίες που γίνονται αυτές τις ημέρες και με αυτές που παρήλθαν τις προηγούμενες. Ένας χαμούλης. Μείνε εδώ. Έχουμε λοιπόν το Διονύση στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα, Διονύση. 2002 για άρβρε, εσύ. Ε, τι νόμιζες. Τι κάνω λάθος. Ναι, σήμερα την είδαμε αλλιώς εδώ στο στούντιο και είπαμε να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν και να ασχοληθούμε με τέτοια τραγούδια σήμερα. Βάζω Φουρέιρα, μου τι λες, βάζω κάτι άλλο, μου τι λες. Λοιπόν, περιορίσου λοιπόν στη δική σου εικόνα, δώσε μου από Αθήνα τι γίνεται και άσε τι κάνω εγώ εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, στα γρήγορα, γιατί στο μέρος που σου είπα ότι θα πάω για να είμαι ήσυχα, δεν είναι για να κάθεσαι και πολύ. Πιστεύω να καταλαβαίνεις που πήγα και χώθηκα. Ξέρω που πήγες. Γίνεται έξω ένας πανικός, δηλαδή πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ πρέπει να έχει γύρω στα 30.000 κόσμο. Τόσο πολύ λαό έχει μαζέψει. Έχει. Πες μας καλέ, δώσε εικόνα στον κόσμο, γιατί δεν ξέρουν πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Έχει πάρα πολύ λαό. Έχει, ναι. Έρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ναι. Φυσικά θα πω και τις γκρίνιες μου μετά. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ δυνατή μέρα από το μεσημέρι που άρχισε όλο το θέμα με τους accept. Ακολούθησαν οι Σάξον. Σάββατον φυσικά έγινε ένας πόλεμος εκεί πέρα μέσα. Τζούντας Πρίστ ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Mm. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα που θα γυρίσω το live των Maiden της Βουλγαρίας θα είμαι μενάρτηκα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλήθεια, ε. Τέτοιος πανικός, ναι, επικρατεί. Τέτοιος πανικός και δυστυχώς σε τέτοιους πανικούς στην Ελλάδα ορισμένοι το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ. Δηλαδή. Όπως έγραψα και στο Facebook, 5 ευρώ η μπύρα. Αλήθεια, δεν τα είδα αυτά που έγραψες στο Facebook. Ναι. 5 ευρώ η μπύρα. 5 ευρώ η μπύρα και 4 ευρώ το σάντουις. Για μας που φυσικά καθόμασταν εκεί πέρα μέσα ήταν λίγο βάρβαρο. Εσχροκέρδια για άλλη μια φορά εν όψη των συναυλιών, δηλαδή στην Αθήνα, αυτό μας λες. Εκμεταλλεύονται, ναι, το κόσμο που ουσιαστικά επισκέπτεται τον λόγο χώρο τον οποίο βρίσκεσαι. Θυμήσουμε μας που γίνεται όλο αυτό. Αυτό γίνεται στην ανεπίσημη πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπως το λέμε εμείς, στη Μαλακάσα, στο Terra Vibe. Mm-hmm.
Και δεν μπορώ να περιγράψω δηλαδή τη χθεσινή μέρα και τη μέρα σήμερα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι οι Volbeat στη σκηνή του Teravai, ναι, και ετοιμάζονται σε μισή ώρα, 40 λεπτά, να πάρουμε και εμείς τις θέσεις μας, να ακούσουμε τη φωνή του Winston Churchill. Γι' αυτό ήθελα να σε βγάλω τώρα, να μου δώσεις εικόνα τώρα τι γίνεται, γιατί θα βγεις μετά φαντάζομαι πιο αργά και στο αργά Στέφανο. Αργά θα βγω στο Στέφανο, ναι, λογικά, ναι, ναι, την ώρα που θα γυρίσουμε, γιατί πρέπει να γυρίσουμε νωρίς ώστε να είμαστε Κυριακή έτοιμοι πρωί για να φύγουμε και για το live της Βουλγαρίας. Οπότε ήθελα να μου πεις τα πριν και τα μετά θα τα πεις στο Στέφανο, ουσιαστικά που πάλι θα σε ακούσουμε από εκεί. Για πες μου λιγάκι, support, εικόνα, τι γίνεται, θέλω να μου πεις τα πάντα. Τη support εικόνα, δηλαδή στα support πήγαμε λίγο μόνο στους web, αλλά τα συγκροτήματα για μας, εντάξει, δεν ήταν και πολύ, ξέρεις, του γούστου μας να πάμε να τα ακούσουμε. Ναι. Εικόνα, δηλαδή, η εικόνα του χθεσινοβραδινού camp ήταν απίστευτη, παρέες, φωτιές, πώς να σου το πω, μια παρέα τεράστια γύρω στα 2.000 άτομα που μέναμε εκεί πέρα στο camp το βράδυ μέσα, όλα τα παιδιά από Θεσσαλονίκη. Και η Judas Priest, τι να πω, ήταν απίστευτη για ακόμα μία φορά πάνω στη σκηνή. Ναι. Σάββατον δώσανε ένα πόλεμο, δηλαδή η χθεσινή μέρα ήταν η απίστευτη, η σημερινή μέρα δηλαδή μόνο Maiden και Web. Maiden φυσικά που περιμένουμε πώς και πώς για ακόμα μία φορά να τους δούμε live και Αθήνα και Βουλγαρία. Ναι, αυτό είναι το καλό, ότι θα επαναληφθεί ουσιαστικά στη Βουλγαρία για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν σήμερα στην Αθήνα. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συναυλία. Θύμισε μας λίγο την πόλη στην Δευτέρα, οποία είναι Κυριακή. Ναι, με συγχωρείτε, την Κυριακή. Θα γίνει η συναυλία, θα γίνει στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Ωραία. Φυσικά εκεί είναι πιο φθηνές οι τιμές, είναι πιο φθηνά όλα. Ανέκαθεν. Ανέκαθεν, δηλαδή να σου πω ότι το εισιτήριο εμείς το πήραμε 35 ευρώ. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή όποιος θέλει να δει τους Maiden θα πληρώσει 60. Ναι. Η μπύρα στην Αθήνα έχει 6 ευρώ, 5 ευρώ, στη Βουλγαρία έχει 1 ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των τιμών, δηλαδή. Είναι τεράστιες οι διαφορές και αποθούν τον κόσμο ώστε να πηγαίνουν. Δηλαδή εμείς το είπαμε ότι φέτος είναι η τελευταία συναυλία που θα πάμε σε Ελλάδα. Μιλάμε για συναυλίες τέτοιου μεγάλου μεγέθους. Ναι, είναι τεράστιου βεληνικούς. Επομένως, σκέφτεσαι τα έξοδα που θα προκύψουν και σίγουρα ζυγίζεις καταστάσεις. Αν νομίζεις ότι στη Βουλγαρία είναι πιο φθηνά, ναι, βέβαια, συμφέρει να πας στη Βουλγαρία, εννοείται. Και να σου δώσω και μία είδηση ότι του χρόνου θα γίνει μία τεράστια συναυλία στην Ελλάδα, θα γίνει και μία τεράστια συναυλία στη Βουλγαρία. Τον Ραμστάιν. Α, ναι, τι άλλο. Ναι, μας το έχεις πει και κάποια στιγμή στο στούντιο, ναι, νομίζω, ναι. Περιμένουμε και αυτή τη συναυλία και Μετάλλικα φυσικά θα δούμε του χρόνου στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία φυσικά. Φυσικά δεν θα πάω σε καμία από τις δύο γιατί ξέρουν ότι επεκτάνουμε αυτό το συγκρότημα. Εντάξει, κάποιοι όμως αγαπάνε. Ναι, εντάξει, όχι αγαπάνε. Εμείς τους είδαμε στα ντουζένια τους, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Εντάξει, παλιά, σίγουρα, πολύ παλιά. Αλλά ναι, το θέμα είναι ότι σίγουρα ευτυχώς να δίνεται η ευκαιρία ξανά σε νεότερους να τους επισκεφτούν, να τους δουν από κοντά. Επομένως, χαιρόμαστε πάρα πολύ που πραγματοποιούνται τέτοιου τύπου συναυλίες έτσι και ειδικά σε καλοκαιρινούς μήνες, γιατί ευνοεί και ο καιρός και κατά τα ψέματα, έτσι δεν είναι, δηλαδή. Κοίτα, Στέλλα, δεν ευνοεί ο καιρός, στύψαμε μπλούζες. Θα προτιμούσες όλο αυτό να γινόταν όμως χειμώνα, να έβρεχε, να είχε παγωνιές και να ήσασταν έξω στα κάμπ και να παγώνατε, θα ρω πως όχι, ε? Κοίτα, πίστεψέ με ότι εγώ το γουστάρω αυτό το πράγμα, το να κάθομαι σε συναυλία και θα το πούμε και σε λίγο και στα γρήγορα αυτό, το τι γίνεται στη συναυλία, να τρώω όλη τη ζέστη, δηλαδή στους web φαντάσου ήταν γύρω στις 3.30-4 η ώρα και φάγαμε γύρω στους 30 βαθμούς στο κεφάλι. Αλήθεια. Ναι. Και εντάξει, από τη μία σίγουρα, έχεις δίκιο. Και το παράπονο μου στη συναυλία, όπως και στη συναυλία των Scorpions, ρε παιδιά, έλεος πια με αυτά τα κινητά, κάνουμε τόσα χιλιόμετρα για να δούμε μία συναυλία. Δεν γίνεται δηλαδή να καθόμαστε και να βλέπουμε τις συναυλίες από τα κινητά σας μέσα. Εντάξει, κάποιοι ναι, ανεβάζουν πάρα πολύ υλικό, εκμεταλλευόμενοι όλο αυτό. Επομένως, ναι, μπαίνουν στη διαδικασία αυτή ούτως ή άλλως. Το ξέρεις ότι αυτό το πράγμα δεν το γλιτώνεις. Ναι, δεν το γλιτώνεις, για εμάς που καθόμαστε όρθιοι μπροστά.
Δηλαδή είναι έλεος, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτή τη στιγμή, τα νεύρα που νιώθω ότι δεν μπορώ να δω τη συναυλία γιατί βλέπω μέσα από μια οθόνη κινητού. Φυσικά ορισμένα παιδιά έχουν βρει ορισμένα κόλπα, πετάνε νερά, μερικοί πετάνε πολιτισμένα κέρματα. Πράγματα, ε! Εντάξει, σε heavy metal συναυλία πας, δηλαδή, εντάξει, τι περιμένεις. Συγγνώμη, μπορείτε να κατεβάσετε το καλά, κινητό για να εννοείται δω. Ότι ναι, δεν περιμένεις τώρα τόσο από RV να θεσπιστεί μέσα στον εν λόγω χώρο, αλλά από την άλλη, καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, ναι, να υπάρχει μια καλή συνεννόηση, ξέρω εγώ, και μια σχετική ηρεμία, βρε αδερφέ, στο πλαίσιο πάντα του ρεαλισμού και του ιδέατου, έτσι. Όσο μπορεί ο καθένας να το κάνει από πλευράς του. Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Καταπληκτικά. Αυτά έτσι μέχρι στιγμής και περιμένουμε, η εβδομάδα θα τελειώσει αυτό εδώ πέρα που άρχισε από τη Δευτέρα, Scorpions, Rogue Wave, μετά Βουλγαρία. Οι Scorpions είχαν κόσμο. Οι Scorpions δεν το περίμενα ότι θα γεμίσανε το Καλλιμάρμαρο. Γιατί είχαν πει ότι στο Καλλιμάρμαρο έξω πριν τη συναυλία δεν είχε συσσωρευτεί αρκετός κόσμος τότε για το αναμενόμενο φυσικά της συναυλίας. Και μέσα δεν είχα εικόνα κι εγώ, δεν μου είπε κανείς τι γίνεται κτλ. Είχε πάρα πολύ κόσμο, θα σου δείξω ή θα σου στείλω φωτογραφίες κάποια στιγμή. Οι κερκίδες ήταν γεμάτες, πες ότι λίγο ο χώρος πίσω ήταν άδειος. Ναι. Κατά τα άλλα όμως υπήρξε στο χώρο των αρχείων. Ναι, είχε. Δεν περίμενα εγώ τόση προσέλευση σε ένα συγκρότημα που δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα το έχουμε δει. Εγώ το έχω δει γύρω στις 7-8 φορές. Ναι, επισκέπτονται τακτικά οι Scorpions την Ελλάδα και δει την Αθήνα, έτσι. Επομένως, ναι, και εγώ τους έχω δει. Είναι πάρα πολύ καλοί. Σίγουρα γέρασαν και τα λοιπά. Ακούσαμε και αρνητικά σχόλια από τον κόσμο, αλλά από την άλλη εντάξει. Νομίζω ότι τώρα, το έργο καλά κρατεί. Πιστεύω... Τα αρνητικά σχόλια, και εγώ κάνω πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για αυτό το συγκρότημα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία όχι μόνο στη metal μουσική. Γενικά στην μουσική βιομηχανία, ναι, στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Είναι τα πιο αγαπητά συγκροτήματα με 2-3-4 πολύ ωραίες μπαλάντες, δηλαδή που ακούγονται και θα ακούγονται για χρόνια. Ναι, ισχύει. Ωραία. Και όπως έλεγα και πριν, όλο αυτό το ταξίδι θα τελειώσει σε 1-2 εβδομάδες, δηλαδή 2-3 και 4 Αυγούστου, σε ένα μέρος πάνω στη Γερμανία, στο Βάγκεν, όπου θα δούμε γύρω στα 140 συγκροτήματα, που θα γίνει ένας πραγματικός χαμός και η προσέλευση θα είναι γύρω στα 100.000 άτομα το λιγότερο. Ναι, στο φεστιβάλ που μου είχες αναφέρει κάποια στιγμή, ναι, όταν στο Βάγκεν, στο Βάγκεν, ναι, Fest, όταν μας πάνω, για... στο στούντιο, σωστά, το θυμάμαι, ναι. Αυτά τα υπόλοιπα, το βράδυ, το τι, αν μπορέσω φυσικά, καταλαβαίνεις ότι άντε κανά 2-3 μπύρες, άντε κούνα το κεφάλι, τον είμαστε και μια... Εγώ γι' αυτό το εκμεταλλεύτηκα, λέω κάτσε να βγει τώρα που είναι νωρίς και έχουμε έτσι μια εικόνα του τι γίνεται, του τι πρόκειται να συμβεί, γιατί μετά δεν ξέρω κατά πόσο με τη φασαρία θα καταφέρεις να βγεις στο Στέφανο εκεί μεταξύ 12 και 1 και αν θα έχει τελειώσει όλο αυτό μέχρι εκείνη την ώρα ασφαλώς. Δεν είναι σαν εχθές που είχα ένα fresh pass που μπορούσα να πάω, ξέρεις, πίσω στη σκηνή, να τραβήξω ωραίες φωτογραφίες, να κάνω, να ράνω. Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο και θα γίνεται ένας πανικός. Κατάλαβα. Αυτά. Καταπληκτικά. Σου εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά, να το απολαύσεις, να περάσεις μοναδικά. Πρόσεχε, γιατί γίνεται χαμός. Βλέπω τώρα φωτογραφίες στο ίντερνετ, τι γίνεται. Okay, εντάξει, να ευχηθούμε όλα καλά, έτσι. Και από εκεί και πέρα... στον κόσμο. Ναι. Μην έχουμε τα ατυχήματα πάλι που είχαμε χθες, από ό,τι μαθαίναμε και κλείναν οι δρόμοι και δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει σπίτια του. Άλλο και αυτό, δηλαδή πας να περάσεις καλά, ναι, και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να κλείνεις δρόμους και τα λοιπά. Τι σε γλαμάρες αυτές, why? Να σου πω, είναι φυσιολογικό ότι οι οδηγοί που φεύγουν από το φεστιβάλ περισσότεροι είναι σουρωμένοι. Ναι, αντιληπτό, αλλά εντάξει, και λίγη προσοχή δεν βλέπετε. Έγινε. Αυτά λοιπόν, τα ολίγα. Διονύση Κουτέλη, να περάσει καταπληκτικά. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Το βράδυ θα σε ακούσω και εγώ πλέον από το Στέφανο. Να ευχηθούμε να περάσει καταπληκτικά. Λογικά, κατά τις 1-1.30 θα. Τέλεια. Ωραία. Καλά να περάσει, σου εύχομαι. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Αθήνα, όπως καταλάβατε, στις συναυλίες που διαδραματίζονται εκεί. Ο Διονύσης φυσικά δεν θα το έχανε με την καμία όλο αυτό και θα δώσει περαιτέρω details το βράδυ αργά στο Στέφανο Σωτηρόπουλο, στο Midnight Express.
Και θα μάθουμε περαιτέρω λοιπόν από τη βραδινή ζώνη του τι έχει παιχτεί νωρίτερα αυτή την ώρα που είμαστε εμείς εδώ Θεσσαλονίκη. Ακόμη και αυτή την ώρα μου λένε 32 οι βαθμοί μέσα στην πόλη, πάρα πολύ ζέστη. Αύριο θα αυξηθεί κι άλλο η θερμοκρασία, επομένως βάλτε μαγιό και σπεύσετε στην κοντινότερη παραλία. Θα μαυρίσεις, πίστεψε με, ξέρω ότι έκανες πολύ υπομονή όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις βροχές, τους αέριδες και όλο αυτό, αλλά από εδώ και πέρα σε περιμένει ένας μήνας. Καμίνι, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Και η λύση είναι μία. What else? Πάμε παραλία. Λοιπόν, περνάμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 με πάρα πολλές πληροφορίες που θα μας δώσει ο Βαγγέλης Καράλης από Αθήνα, από το Label News, όλα στη φόρα. Εδώ σε λιγάκι. Εσείς πάτε παραλία, αλλά εγώ μένω εδώ μέχρι και τις 10 κοντά σου. Λοιπόν, επομένως, τι θα κάνεις? Άκου να δεις, θα με πάρεις τηλέφωνο στο 2310. 287 και 3 οχτάρια, θα μου πεις τι γίνεται έξω στους δρόμους, τι γίνεται στη Χαλκιδική. Αν πάλι δεν θέλεις να με πάρεις τηλέφωνο, σου έχω και άλλη λύση. Μπορεί να είσαι και ντροπαλός. Ντροπαλή, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα μου στείλεις μηνυματάκι στην official page του σταθμού στο Λίμπερο ή στην official τη δική μου, Πατσιά Στέλλα, στο Facebook. Ή αν ούτε αυτό δεν θέλεις, μπορεί να είσαι ιδιότροπος, αδερφέ, δεν ξέρω. Θα μου στείλεις μηνυματάκι στο FM, μάλλον, κενό, αποστολή στο 54526. Έτσι, με μια ελάχιστη χρέωση, έλα λεπτομέρειες, 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα μου πεις τι κάνεις, πώς τα περνάς και τι γίνεται εκεί έξω. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ ζέστη, υπομονή guys, Σαββατοκύριακο έρχεται άλλωστε, πολλά τα μπάνια, δεν πρόκειται να μείνουμε εδώ στην πόλη να κάτσουμε να σκάσουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περαιτέρω νέα βέβαια για το τι γίνεται στην Ελλάδα θα μας πει και ο Βαγγέλης Καράλης εντός ολίγου. Βέβαια τώρα θα σε πάω σε ένα δυσάρεστο έτσι γεγονός που μας απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες. Ένα συγκινητικό μήνυμα των αδερφών του Σοκράτη Κόκαλη Τζούνιο στην κηδεία. Διάβασα λίγο νωρίτερα λοιπόν στα sites. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών παρουσία δεκάδων προσωπικότητων η κηδεία του 34χρονου Σοκράτη Κόκαλη, του νεότερου, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε. Λοιπόν, τα αδέρφια του Πέτρος Κόκαλης και Ντίνος Κόκαλης είπαν το δικό τους αντίο σε επικίνδυο λόγο που εκφώνησε ο Ντίνος. Γεννήθηκες, λέει, πρόωρα και έφυγες πρόωρα. Το απίθανο φως που γέμιζε το χαμογελό σου. Δεν σταμάτησες ποτέ να χαμογελάς. Ο κατάξαθος μπέμπης εξελίχθηκε σε έναν άντρα που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Παρότι ήσουν μικρότερος αδερφός, τώρα έγινες ο καλύτερος οδηγός για να μάθουμε τι είναι ανιδιοτελής αγάπη. Θα είσαι για πάντα μέσα μας, θα είσαι πάντα εκεί. Ένας αφόρητος πόνος μας πνίγει. Ξέρουμε ότι θέλεις από εμάς να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά. Με αγάπη, τα αδέρφια σου. Ένα συγκινητικό έτσι μήνυμα που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, το διάβασα νωρίτερα εδώ στα site μου. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές σήμερα για την οικογένεια Κόκαλη στην Αθήνα. Τι να πω, συμβαίνουν αυτά. Βέβαια, όπως έχω πει και άλλη φορά, τα ναρκωτικά δεν είναι λύση, μακριά από όλα αυτά. Πολλοί νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι αδικία τεράστια, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο μόλις 34 ετών. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω άλλο κακό να μην μας βρει και άλλο κακό νέο να μην ακούσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από κανέναν, ειδικά με τέτοια περιστατικά που αφορούν στα ναρκωτικά. Λοιπόν, θα φύγω τώρα, θα αφήσω αυτό το δυσάρεστο κλίμα πίσω μου και θα σε πάω στη Μύκονο. Γιατί θα σε πάω εκεί, θα σου πει περαιτέρω και ο Βαγγέλης βέβαια σε λίγο, αλλά δεν αντέχω, θέλω να σου το πω εγώ. Στη Μύκονο λέει για διακοπές ο Giorgio Armani. Λοιπόν, το ξέρεις ή αν μην το ξέρεις. Στη Μύκονο λοιπόν βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Giorgio Armani. Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής επέλεξε για ακόμη μια χρονιά το νησί των ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Όπως άλλωστε και πολλές άλλες διασημότητες του εξωτερικού. Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να κάνει βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, ενώ κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμη μια φορά. Για το στυλ του βέβαια, γιατί άλλο. Έχω φώτο μπροστά μου, παιδιά, με βερμούδα και παπιγιόν. Αν στο λέει αυτό, αν σου δίνει εικόνα αυτό το πράγμα, it's ok. Ο σχεδιαστής σχεδίασε έτσι μπλε σακάκι με μαύρο t-shirt, ένας χρωματικός συνδυασμός που άλλοτε θεωρούταν ατόπιμα, ενώ σήμερα βρίσκεται στα πιο hot trends της μόδας. Τι σου λέω τώρα θα μου πεις? Βέβαια να μην σε ενημερώσω και για τις τάσεις της μόδας να ξέρεις. Πού πας? Εδώ μας ξεμπλάχιψε ο... Θύμισε μου το όνομά του. Μπράβο, Κωστόπουλος. Δεν το έχω κιόλας, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε δεν θα το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, μένεις εδώ. Σε λιγάκι, Βαγγέλης Καράλης, στον αέρα της πόλης, να μας πει τι γίνεται στην άλλη μας την πόλη, στην Αθήνα. Βαγγέλης Καράλης, στη γραμμούλα.
Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, περιμένω πώς και πώς να μου πεις νέα. Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε καλά. Λέει Μπελινούς, όλα στη φόρα εδώ λοιπόν, μέσα από τη συνότητα του Λίμπερο. Βαγγέλης Καραλής κοντά μας. Εγώ πάλι περιμένω τα δικά σας τα νέα, όπου μαθαίνω ότι όλα είναι υπέροχα. Ναι, ασφαλώς, δεν το συζητώ. Ότι η νέα σου ζώνη πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, πάμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Σούπερ. Λοιπόν. Εσύ θέλω από να εκεί μου και πεις πέρα τώρα, να Παθήνα. Ξεκινήσουμε, ναι. Τι γίνεται, γιατί εδώ τα ξέρεις, εντάξει, σχετική ηρεμία. Η μισή πόλη έχει αδειάσει καθώς φεύγουν όλοι οι Χαλκιδικοί, τον πιο κοντινό προορισμό και καβάλα, Θάσο και τα λοιπά, τα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Επομένως, ναι, είμαστε λίγο χαλαρά, τολμώ να πω, χαλαρά με τρία λάμδα, γιατί με κοροϊδεύουν εδώ. Λοιπόν, ναι, οπότε μια σχετική ηρεμία επικρατεί. Μπορώ να σου πω ότι από το σπίτι, ας πούμε, από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο, έκανα βαριά 20 λεπτά. Φαντάσου. Α, τίποτα. Ναι, τίποτα. Μια χαρούλα σήμερα. Τέλεια. Πολύ καλό αυτό, γιατί ευτυχώς οι τόποι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα και η Χαλκιδική και η Καβάλα, όλοι οι προορισμοί δίπλα από τη Θεσσαλονίκη είναι ευλογημένοι τόποι, θέλω να πω. Ασφαλώς, συμφωνώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι με μια δυσάρεστη είδηση που μονοπόλησε αυτή την εβδομάδα όλα τα μέσα. Σήμερα ήταν η τελευταία πράξη του δράματος. Αναφέρομαι φυσικά στην κηδεία του Σωκράτη Κόκαλη, στον μικρότερο γιο του πρώην μεγάλου προέδρου του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκαλη, που έφυγε τόσο άδικα και αναπάντεχα από την ζωή μόλις 34 ετών. Σήμερα λοιπόν έγινε η κηδεία στην Μητρόπολη Αθηνών. Πλήθος κόσμου, πλήθος κόσμου. Φαντάζομαι, ναι, και εγώ τον έφερα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, προπονητές, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, η δούκισσα νομικού, καθώς συνδέεται έτσι με μια συγγένεια, τέλος πάντων, στρατηγό καλημακρινή, η σύντροφος του Πέτρου Κόκαλη, Δήμητρα Ματσούκα, όπου πραγματικά δεν μπόρεσε και η ίδια να κρατήσει τον πόνο της, αυτό τον αβάσταχτο πόνο. Τραγικές στιγμές, ναι. Ελπίζουμε η οικογένεια, φυσικά η μητέρα του Σωκράτη Κόκαλη, υποβασταζόμενη, και ο Σωκράτης, ο Κόκαλης, ο επιχειρηματίας, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού. Εντάξει, δύσκολες καταστάσεις. Πολύ, πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, αυτό που χρειάζεται είναι να αφήσουμε την οικογένεια, εμείς ως δημοσιογράφοι, να περάσει αυτό το δράμα όσο πιο ήσυχα γίνεται. Ότι βγήκαν κάτι, μη χαρακτηρίσω τώρα, κάτι ανυπόστατα πράγματα και τα λοιπά για το θάνατο ενός παιδιού που είναι 34 ετών. Και εγώ να γράφει ο καθένας βλακίες ότι πέθανε από, τέλος πάντων, ούτε καν θέλω να το πω έτσι. Ούτε καν θέλω να το πω. Για λίγα κλικ παραπάνω. Λέγονται διάφορα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτή η δημοσιογραφία όμως. Δεν είναι αυτή η δημοσιογραφία. Και δυστυχώς να χτυπήσεις έναν άνθρωπο επειδή έχει κάποια οικονομική επιφάνεια και επειδή ο πατέρας σου δεν το ξέρεις, πάντων, ήταν κάποτε πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν το ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι βάλλονται πιο εύκολα από τα μέσα ή από τον κάθε ή την κάθε δημοσιογράφο που θέλει να εκμεταλλευτεί το εν λόγω γεγονός και να το κάνει θέμα για τον οποιοδήποτε χύψη λόγο, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Δεν μπορώ να το καταλάβω, όχι, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν θα έπαιζα ποτέ, παρόλο που είμαι ο άνθρωπος δημοσιογράφος που βάζω βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, έτσι, χωρίς όμως ποτέ να φύγω προσωπικότητες και ανθρώπους και πόσο μάλλον νεκρούς. Έτσι. Και πόσο δηλαδή, μάλλον το θάνατο εν προκειμένου, βέβαια. Έλεος. Ναι. Τέλος πάντων. Τα συλληπιτήριά μας. Και από εμάς το ίδιο. Από ίδια. Εκεί και πέρα τώρα. Να αλλάξουμε κλίμα. Ναι. Να πάμε στον Πέτρο Κωστόπουλο, τον αγαπημένο του φίλο. Τι έκανε πάλι. Ξέρω ότι το θαυμάζεις ναι, και τον δεν το αγαπάς. Συζητώ. Τον έχουμε στην καρδιά μου ένα πράγμα. Ναι. Και σαν εκδότη. Μπράβο. Ναι, βέβαια. Όπου πλέον θα μπορείς να φας από τα χεράκια του. Έμαθα, είδα, διάβασα, ναι. Όλα τα ρήματα χρησιμοποίησα από ό,τι βλέπεις. Ναι, για πες, δεν θα πεις όλες εσύ. Όχι, αυτό σου λέω. Χρησιμοποίησα τα εν λόγω ρήματα, δεν έφτασα στη βρώση. Δεν έχω φάει ακόμη, όχι. από εκεί τα είναι χεράκια το νόημα. Του. Για πες εκεί μου, το νόημα. Θέλω όλα τα details. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, ο Πέτρος Κωστόπουλος, ναι. Εντάξει, πάλι ποτέ δυνατός εκδότης των media, μετά από μια τεράστια οικονομική κατάρρευση
ναι, αφήνοντας τουλάχιστον 500 εργαζομένους απλήρωτους, έτσι, oh, με τον ναι. Δημάρχο, να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Έφτασαν τόσοι τον αριθμό, με εντυπωσίασες. Είχα μείνει στους 300 φεύγα, σαν το Λεωνίδα ένα πράγμα, ξέρεις. Τώρα έχει υπερβεί τον αριθμό των 300. Ναι. I'm impressed. Εντάξει, όχι βέβαια ότι κάποιοι από αυτούς δεν υποφελήθηκαν και έγιναν σήμερα 1η Μάγκη της εταιρείας του Κοστόφου. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Άνθρωποι, βέβαια. Ναι, όπου εντάξει, τέλος πάντων έμειναν στον δρόμο χωρίς να πάρουν ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, παλιές ιστορίες, αλλά να μην τα ξεχνάμε. Ναι, μωρέ, αλλά καλά κάνουμε. Ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικό, να θυμάται ο καθένας ποιος είναι ο καθένας και τι κουβαλάει την πλάτη του. Ακριβώς. Όπως είναι γνωστό, άνοιξε σαν σαντουιτσάδικο εδώ πέρα στο Κολωνάκι, έτσι, με μπέργκερ. Το έχεις επισκεφτεί εσύ ο ίδιος? Θα σου πω, έχω περάσει απ' έξω αρκετές φορές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ενώ παρουσιάστηκε τα μίλια σαν το Κυριλάι, σαν Τουιτσάδικο, τον Πέτρο Χριστόπουλο κτλ., δεν θα γυρνούσα καν το κεφάλι μου να το δω αριστερά, αν δεν έβλεπα τον Πέτρο να ήταν εκεί πέρα και να το συνδέσω ότι είναι δικό του. Δηλαδή αδιάφορο, δεν λες ότι η Αμάντη τραβάει το βλέμμα του. Ένα μαγαζί, μια τρύπα. Έτσι, εντάξει, ένα κανονικό μαγαζί σαν το Ιτσάδικο όπως είναι. Όλα τα άλλα κούκλαρα και εγώ το είδα η αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν μόνο take out, αλλά έχει και να κάτσεις και λοιπά, έχει σαλονάκια. Έχει εκεί δυο τραπεζάκια, εντάξει, σιγά, μαγαζιά είναι αυτά. Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Να δεις εδώ πέρα μαγαζιά, να σε πάω σε μαγαζιά. Θα με πας, τι νομίζεις, τέλος του μήνα θα έρθω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω νομίζεις, κάτσε να τελειώσω μια. Όχι, κάτσε να τελειώσω μια με την Μπουτίκ Μπομπονιέρι, να δεις τι ωραία θα έρθω και θα με βολτάρεις. Έχεις γάμους τώρα, εκεί πέρα, πάντρεψε τους όλους. Εννοείται, δεν το συζητώ. Πρώτα θα τους παντρέψω όλους και μετά τέλος του μήνα θα έρθω. Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, εκτός από το μαγαζί τέλος πάντων που άνοιξε ο Σαντουιτσάδικο, το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω ο Πέτρος Κωστόπουλος, δηλαδή το έχει πάρει σοβαρά και πλέον γίνεται και επίσημα σεφ σε μαγαζί φίλου του στη Μύκονο. Αυτά παραλιακό είναι μαγαζί, δηλαδή με το που βγαίνει το καράβι που μπαρκάρει στη Μύκονο, ναι, είναι στο αριστερό χέρι, να πούμε, για τον κόσμο που γνωρίζει το νησί, ας πούμε, ναι, ναι, γεωγραφικά. Εκεί πέρα ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι υπεύθυνος για την κουζίνα. Έτσι, ένα νέο βήμα του Πέτρου Κωστόπουλου, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν είναι δικό του το μαγαζί, απλά θα είναι ο σεφ, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, μαγειρεύει ο Πέτρος. Από παρουσιαστή σεφ. Ναι, μαγειρεύει. Ήδη και ως εκδότης του έλεγε ότι είναι χομπίστας μάγειρας και τα λοιπά, ότι μου αρέσει πολύ η μαγειρική. Ναι. Πλέον η ανάγκη τον έφερε να το κάνει και βιοποριστικά. Είδες, μας ξεβλάχεψε και μπήκε και στην κουζίνα. Μάγκας ο κύριος, κατάλαβες. Το θέμα είναι, ναι, και ότι σίγουρα εκεί πέρα το μόνο φαγητό που δεν θα προσφέρει το μαγαζί είναι το βλάχικο, έτσι. Τρίκαλο. Μπράβο. Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αχ, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για να πάμε και στα τηλεοπτικά μας. Πεθαίνω να μάθω. Καυτή τηλεοπτική χρονιά. Ναι. Τατιάνα Στεφανίδου, ξέρω ότι επίσης το είχες πολύ μεγάλη αγωνία, δεν κοιμόσουν τα βράδια αν ναι, δεν έχεις την τηλεοπτική στέγη. Τι θα γίνει. Πλέον μπορείς να κοιμάσαι ήσυχη, διότι η Τατιάνα Στεφανίδου υπέγραψε επιτέλους, το περιμέναμε πώς και πώς, υπέγραψε στο Sky, έτσι, και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η τηλεοπτική φίλη της, όσοι έχουν απομείνει τουλάχιστον, διότι τις τελευταίες εκπομπές ο Έψιλον έκανε με το ζόρι 7,7%. Μόνο. Τέλος πάντων, αυτοί, ναι, αυτοί οι λίγοι θα έχουν τη χαρά να βλέπουν την αγαπημένη του Στάτη στο Sky. Α, τώρα θα ξαναδούμε Τάτη δηλαδή, Εννοείται. Ενδιαφέρον. Ωραία. Πατσιάνα μέχρι τέλους. Κόκαλο, μέχρι το κόκαλο, ναι, πω. Ακούς μαμά, θα έχει πάλι Τάτη, λέει ο Βαγγέλης. Άντε, αυτά είναι. Ανησυχούσε η μητέρα, να μην της το πω. Γι' αυτό το λέω, αν είναι πολύ κόσμος. Από βέβαια εκεί και πέρα τώρα θα τη δούμε είτε απέναντι από Ζήνα Κουτσελίνη και Ελένη Μενεγάκη, δηλαδή μία με τρεις, μια καυτή μεσημεριανή ζώνη, είτε στη γνωστή της ώρα 4 με 6 το απόγευμα που ήταν και στο Εψιλόν. Αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι το μεσημέρι, δηλαδή απέναντι από Ζήνα Κουτσελίνη και από Ελένη Μενεγάκη. Βλέπετε έτσι μια τηλεοπτική ζώνη καυτή, γυναικεία, με τις τρεις παρουσιάστρες, γυναικεία, ναι, να θέλουν να χτυπήσουν πρωτιά, εντάξει, λένε με Νεγάκη δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Ζήνα Κουτσελίνη όμως θα έχει πρόβλημα απέναντι στα Τατιάνα Στεφανίδου. Νομίζω και εγώ συμφωνώ ότι θα υπάρχει σοβαρά θέμα. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι ακούστηκε στην αρχή ότι ίσως παρουσιάσει ένα τύπου reality του Τούρκου παραγωγού,
Αλλά τελικά θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, έτσι μια ζωντανή εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου όπως έκανε στο Ε. Άντε να δούμε. Γεμάτη ναι. Εκπλήξεις η νέα τηλεοπτική σεζόν, η μεσημεριανή τουλάχιστον. Mm-hmm. Επίσης ακόμη ένα νέο, δικαστικό νέο που άφηκεται όμως του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, ναι. Είναι ότι με δικαστική απόφαση ο Μένιος Φουρσιώτης νίκησε το Ε. Γι' αυτό τι σημαίνει, κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα και για τουλάχιστον μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα εξεταστούν εκ νέου τα ασφαλιστικά μέτρα, τα κύρια ασφαλιστικά μέτρα, το Ε. Δεν μπορεί να πωλήσει το Μένιο Φουρσιώτη και να κόψει την εκπομπή αποκαλυπτικά. Θυμίζουμε στον κόσμο ότι ο Μένιος Φουρσιώτης ισχυρίζεται ότι έχει συμβόλαιο με το Ε που δεν μπορεί να τον κόψει και να τον απολύσει, ένα συμβόλαιο οκταετές. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι από πότε άρχισε να μετράει το συμβόλαιο. Από θεωρώ από την αρχή ναι. της εκπομπής, από το 2013 δηλαδή. Είναι πέμπτη σεζόν αυτή που παίζει εκπομπή αποκαλυπτικά, άρα έχει ισχύει για άλλα 3 χρόνια. Αν οι υποθέσεις μου είναι σωστές, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα αυτό που έχει, που είναι το the point, είναι ότι για πρώτη φορά παρουσιαστής κερδίζει ένα δικαστήριο έτσι κατά την οπτικού σταθμού που δεν τον αφήνουν, δεν μπορεί να τον απολύσουν. Όλα αυτά ξαναλέμε για τον κόσμο, ότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου που θα εξεταστούν εκ νέου τα κύρια ασφαλιστικά μέτρα και εκεί πέρα το Ε περιμένει να κερδίσει. Και πολλοί κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα, ότι υπάρχει ένα κύμα τηλεθεατών που δεν θέλει να δει τον Μένιο Φουρσιώτη ξανά στην τηλεόραση και δικαιολογημένα θα πω εγώ. Νομίζω ότι ήρθε ο κορεσμός, δηλαδή από ένα σημείο και μετά λέμε όλοι φτάνει μετά από όλο αυτό. Βέβαια μου έκανε εντύπωση όλο αυτό που μου περιγράφεις, δηλαδή ότι κέρδισε τα ασφαλιστικά έναντι ενός μεγάλου καναλιού που θα μπορούσε αν θέλεις να μαγειρέψει ίσως ή να κερδίσει το κανάλι ρε παιδί μου. Μου έκανε εντύπωση όλο αυτό. Πραγματικά, δεν το περίμενα με τίποτα όμως. Δηλαδή ούτε 1% δεν έδινα σε όλη αυτή την ιστορία υπέρ του. Τα δικαστήρια και οι δικαστικές αρχές, οι νόμοι είναι ξεκάθαροι, μαγειρέματα κτλ. Εντάξει, μιλάμε για παράτυπα και παράνομα πράγματα. Οι δύο πλευρές κινήθηκαν νομικά, όπως η κάθε μία πλευρά όριζε ότι θα έπρατε με τον σωστότερο τρόπο για να δικαιωθεί. Προς το παρόν, ξαναλέμε, ο καλύτερος τίτλος για εμένα που θα μπορούσε να πει είναι ότι ο Μένιος Φουρσιώτης μένει μέχρι να φύγει. Κάπως ναι, έτσι. Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Και εγώ κάτι τέτοιο θα έλεγα στην παρούσα φάση. Γιατί είναι παροδικό το ζήτημα. Νομίζω ότι στην περαιτέρω διερεύνηση και στην εξέταση που θα γίνει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε μου είπες, νομίζω ότι θα αλλάξουν τα αποτελέσματα. Θα γίνει 11 Σεπτεμβρίου. 11 Σεπτεμβρίου. Θα βγει στον αέρα ο Φουρσιώτης στις 8 Σεπτεμβρίου. Θα παίξει 2 εκπομπές. Από εκεί και πέρα την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, που έχει 11 Σεπτεμβρίου, θα αποφασίσει το δικαστήριο αν όντως θα συνεχίσει, θα βγάλει όλη τη τηλεοπτική σεζόν κερδίζοντας τα κύρια ασφαλιστικά μέτρα ή τελικά θα καταφέρει το Ε να αποτινακτεί από το Μένιο Φουρσιώτη και όλη τη ρετσινιά που όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Ε έχει ο Μένιος Φουρσιώτης για το κανάλι και δημιουργεί προβλήματα ότι πολλοί παρουσιαστές δεν πηγαίνουν στο Ε λόγω του Μένιου Φουρσιώτη και της ρετσινιάς που έχει αφήσει ο παρουσιαστής. Απίστευτο. Ας δούμε λοιπόν τι θα αποφανθεί η Εξεταστική Επιτροπή στις 11 του μήνους και οψόμεθα. Έτσι δεν είναι? Λίγη υπομονή. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Τι άλλο έχουμε, για πες μου. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο θέλετε? Τα πάντα. Θέλω να ξέρω την κάθε λεπτομέρεια. Τι γίνεται, ποιος πήγε διακοπές, πού πήγε η διάσημη, τι γίνεται, δεν μου τα έχεις αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αφήνουμε τον κόσμο στις διακοπές του ελεύθερο να περνάει κακώς, καλά. Και όπως θα μάθω που είναι όλοι. Θα τους δω βέβαια και εγώ στην Μύκονο η αλήθεια τις επόμενες μέρες που θα πάω. Αλλά εντάξει. Καλό να τραβήξει κανένα βίντεο να μας το στείλεις. Εννοείται, με ξέρεις. Αυτό είπε, να μην χρησιμοποιήσω κινητό στις διακοπές. Με ξέρεις καλά. Έχω το δαιμόνιο μέσα μου ούτως ή άλλως. Βέβαια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, κλείνοντας, έτσι θα θέλαμε ως Label News, είναι γνωστό ότι το site μας, το μοναδικό site που δεν παίζει copy-paste και βασίζεται αποκλειστικά σε ρεπορτάζ των δημοσιογράφων,
του Label News, να ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα με σπεσιαλιτέ, ιδιαίτερες σπεσιαλιτέ που θα βρεις μόνο σε αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Κεφαλονιά, η απίστευτη κρεατόπιτα που έχει που θα πας μόνο εκεί, ναι. με αρνί, χοιρινό και ρύζι. Mm-hmm. Επίσης Κέρκυρα ή Παστιτάδα, ο γνωστός κόκορας κρασάτος με την κόκκινη τη σαλτσούλα του και διάφορα μυρωδικά του νησιού που το κάνουν μοναδικό. Μοντέρνα εκδοχή, αυτό δεν το ήξερα, σερβίρεται και με μοσχάρι. Έτσι, αλλά εντάξει, γιατί να αλλάξεις μια τόσο ωραία συνταγή. Σκόπελος φυσικά, κρυφτή τυρόπιτο, το ντόπιο κατοικήσιο τυρί και ψήσιμο στο τηγάνι, για πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν το ξενύχτη, μετά το ξενύχτη, όποτε θέλει. Μια στριφτή τυρόπιτα θα τη φας. Η Καρία, το σουφικό, αυτό είναι για μας, που είναι χορτοφαγικό φαγητό. Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, φασολάκια και άλλα λαχανικά σε ένα πιάτο γεμάτο υγεία. Για εκεί μας κόβω, Βαγγέλη. Να πάμε και λίγο περιστατικά. Καταλαβαίνόμαστε εμείς αυτά. Φυσικά, ποια Μύκονο τώρα και ποια Κρήτη και ποια Ρόδο, άσε με. Δεν είμαστε για τέτοια μέρη εμείς, είμαστε για Ικαρία, τέλος. Μπράβο. Μυκονιάτικη Κοπανιστή και για Μύκονο. Είμαστε εντάξει, μια. Μυκονιάτικη Κοπανιστή, που είναι κάτι σαν την πυροκαστερή που λέμε. Ναι, ναι, απλά και λίγο παραπάνω. Οι λαϊκοί άνθρωποι, ναι, ένα τυρί με υφή έτσι πολύ αληθής, παράγεται από πρόβιο γάλα και μπορεί να συνοδευτεί εκτός από αλμυρά και με φρούτα και με γλυκά, έτσι, δηλαδή είναι σαν ένα ωραίο ντυπάκι. Και τέλος η Άνδρος, φρουτάλια, είναι η ομελέτα του νησιού, που συνδυάζει πολλά υλικά, κρεμμύδια, κολοκύθια, κουτιά, τυρί, βάζεις ό,τι θες μέσα και κάνεις την special ομελέτα της Άνδρου. Αυτά είναι. Όλα αυτά είχα σήμερα. Μας άνοιξε την όρεξη, Βαγιάτικο. Ναι, βέβαια, γαστρονομικά τα πάντα όλα. Δηλαδή, τι να σου πω, έλεγα να κάνω τη λίγη διατροφή, να μην βάλω πολλά κιλά, ξέρω εγώ. Και εσύ τώρα με καταστρέφεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να κάτσω στην ησυχία μου. Θα πάω να κάνω και εγώ. Έτσι είμαστε εμείς. Καθημερινή ενημέρωση λοιπόν, labelnews.gr. Το μοναδικό site, ξαναλέμε, που ό,τι δείτε σε εμάς δεν θα δείτε πουθενά αλλού, εκτός αν το δείτε από αναπαραγωγή από το δικό μας το site. Πού συνήθως συμβαίνει. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτά δεν τα γλιτώνετε. Ναι. Κοίταξε να δεις, Στέλλα μου, εμείς δεν ευλογούμε τα γένια μας. Τι να πω τώρα, ότι κάθε ρεπορτάζ μας κάθε μέρα παίζει σε όλα τα υπόλοιπα site. Χαρά μας είναι. Αυτό θα σου έλεγα. Απ' την άλλη, ευτυχώς οι περισσότεροι δημοσιογράφοι αναφέρουν την πηγή. Εντάξει, υπάρχουν τώρα και κάποιοι άλλοι που δεν αναφέρουν την πηγή. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Και ξεχωρίζει το γνήσιο και το αυθεντικό από την απομίμηση. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει άλλωστε πολλά χρόνια τώρα. Δυστυχώς, ευτυχώς σε όλα τα μέσα υπάρχει ο κακός, η κακή, που θα πάρει την είδηση, την αναπαράγει όπως λες, θα την επικαρπωθεί και ακολουθούν και τα υπόλοιπα μετά. Όπως το καταφέρνετε κι εσείς στο Λίμπερο και με τη δική σου την εκπομπή και με όλες τις εκπομπές και όλος ο ραδιοφωνικός σταθμός, όπου ό,τι κάνει είναι πρωτοπόρο και μοναδικό και είναι πάντοτε μπροστά. Έτσι. Και στην αθλητική ενημέρωση φυσικά, αλλά και στην πιο ανοιχτή ενημέρωση όπως η εκπομπή σου. Ακριβώς. Τα καλύτερα δυνατά λοιπόν βάζουμε. Λοιπόν, τέλεια. Να σε αποδεσμεύσω λοιπόν και εγώ να σου ευχηθώ. Καλά μπάνια, καλή Χαλκιδική. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή δουλίτσα πάνω απ' όλα. Ναι, γιατί δεν σταματάμε ποτέ. Τους παντρεύουμε όλους. Και από εκεί και πέρα εμείς θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Until then, να σου ευχηθώ να περάσεις καταπληκτικά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε φιλώ. Όπως καταλάβατε, πολλά και ποικίλα τα νέα μέσα από την Αθήνα, μέσα από το Label News συγκεκριμένα. Βαγγέλης Καράλης, τι να πω. Πάντα πίσω από αυτόν τον άνθρωπο κρύβονται τρελές ειδήσεις, παιδιά. Μπορείτε να ανατρέχετε στο site 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε. Κάνουν update συνέχεια με ειδήσεις. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η κατάσταση. Όλα στη φορά λοιπόν. Μένουμε εδώ, ε! Πω, πήγε 9:37. Απίστευτο, πώς περνάει η ώρα λοιπόν. Μέχρι και τις 10 κοντά σου. Μπορείς να μου στείλεις μηνύματα όπως σου είπα στο. Δεν θα το μάθω ποτέ, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. 54-526, αφήνοντας ένα κενό μπροστά. Έτσι, με μια πολύ μίνι χρέωση. 1,24 ευρώ. Σιγά, μωρέ, λεπτομέρειες. Και από εκεί και πέρα να με καλέσεις το 2310, 287 και 38 για να μου πεις τι κάνεις, πού είσαι. Και ειδικά από Χαλκιδική εικόνα δεν είχα παρά μόνο διαδικτυακά. Τι κάνετε, πού είστε, πάρτε με τηλέφωνο.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Τι σου έχω τώρα. Θυμάσαι εκείνη την τρελή που πήγαινε και μαχαίρωνε ή γενικά επιτεθόταν σε παιδάκια. Λοιπόν, δώσε βάση στο δρομοκαίτιο, λέει. Στο νοσοκομείο ψυχικών νοσημάτων βρίσκεται σήμερα η 55χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι ναι, χαράκωνε τελικά από ό,τι διαβάζω με τα νύχια της ή με αιχμηρό αντικείμενο μωρά σε πολυσύχναστους χώρους των νοτίων προαστίων. Άλλο και αυτό. Η δίκη της ήταν προγραμματισμένη για τις 12 σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε από το αυτόφορο τριμελές πλήμελιο δικείο για τις 25 Ιουλίου. Καθώς οι γιατροί του ψυχιατρίου έκριναν ότι η γυναίκα πρέπει να παραμείνει εκεί για νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, την αναγνώρισαν άλλοι τρεις γονείς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 7 πλέον. Οπότε διευρύνεται το κατηγορητήριο εναντίον της. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια αρνείται σαφώς τις κατηγορίες, όχι που δεν θα το έκανε, και υποστήριξε στην αστυνομία ότι μόνο χάιδευε τα μωρά και καλά και που δεν είδε τα πλήγωνε. Προτίθεται μάλιστα να μηνύσει τους γονείς που την κατήγγυλαν. Κατάλαβες. Αυτή τρέλα μου τη δίνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, κάνει την πλακία, πα να βγει και λάδι από πάνω. Δηλαδή, εντάξει, πόση νοημοσύνη πια. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα μιλήσει κάποια στιγμή και η μαντάμ θα βρεθεί πίσω από τα σύντρα για όλο αυτό που έχει κάνει. Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα? Δεν θα σε πάω, όχι, η σύλληψη 4 Τούρκων στον Εύρο. Όχι, δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Θα αφήσω το Στέφανο το βράδυ να μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, και για όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που είπαμε ταλανίζει τη χώρα μας και με τους κρατούμενους και με όλο αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κάτι άλλο τώρα. Για ληστείες θέλουμε. Μπα, ούτε αυτό με... Έτσι μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι και Αθήνα, εντάξει. Όχι ότι έχω κάτι με Αθήνα, τους αγαπώ. Φιλιά στην Αθήνα, παρεπιπτόντως, σε όλους τους φίλους μας εκεί που μας ακούνε διαδικτυακά. Έγινε ληστεία, λέει, σε υποκατάστημα τράπεζα στο Αττικό νοσοκομείο. Αυτό ήθελα να σου πω, μια και δεν το ανέφερε ο Βαγγέλης και μου λέει να το αναφέρω. Λοιπόν, ένοπλη ληστεία, λέει, σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα που βρίσκεται μέσα στο Αττικό νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι δράστες που κρατούσαν όπλο εισέβαλαν στις 11:20 το πρωί στο υποκατάστημα και αφού ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες, πήραν από τα ταμεία όσα χρήματα υπήρχαν και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Τι να πω. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει Τέξας ένα πράγμα. Τίγκα στους απατεώνες, στους ληστές. Τι άλλο θα μας βρει πια, τι να πω, τραγικό, μην περιμένουμε άλλα δεινά, φτάνει πια, δηλαδή λίγη ηρεμία σε αυτή τη χώρα, πότε θα δούμε. 10 παρα 10 εσύ ως η ώρα, για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείς να μου στέλνεις μηνύματα. Σε αυτό το σημείο να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλους όσους είναι διαδικτυακά μαζί μας. Λοιπόν, στη Δέσποινα τη Γεωργιάδου. Από Αλεξανδρούπολη, στο Διαμαντή, στο Σάκη το Γεωργούδη, τα φιλιά μου να είστε καλά, στο Χριστόφορο το Σεβαστίδη, στην Αστάζια, στον Γιώργο Κοκονίδη, στην Αγγέλα, στο Χρήστο, στον Ηλία, τον Έζερ, χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός και δυνατός, τα καλύτερα εύχομαι από καρδιάς πραγματικά, στον Τόλι, στο Βασίλη, στη Ρένια, σε όλους μας τους φίλους που μας ακούνε και μου στέλνουν μηνύματα μέσα από το διαδίκτυο, να είστε καλά, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Ξέρω θα πάτε Χαλκιδική περισσότεροι από εσάς και κάποιοι θα χτυπήσετε και νησάκι και πολύ καλά θα κάνετε. Είπαμε, ο υδράργυρος θα πιάσει κόκκινα. Λοιπόν, σε λιγάκι και πάλι κοντά σου, μείνε εδώ. Καλέ, βλέπω εδώ ότι αρκετοί διάσημοι έχουν επισκεφτεί έτσι τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όχι που θα τους άφηνα, Τι κοτσομπόλα η μαμά δεν στα πω. Λοιπόν, ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα του κόσμου, η Gigi Hadid, βρέθηκε στα ελληνικά νησιά για μερικές βουτιές στα καταγάλανα νερά μας. Η Katy Perry τώρα είναι πάρα πολύ τυχερή, γιατί όταν βρίσκεται κάτω από τη σκηνή, αλλά έχει την αυτή που την αναγνωρίζουν. Είναι κάτι σαν απόκρυψη φάση, ξέρεις. Και έτσι κάνει ήρεμη τις βόλτες της ακόμη και στη Μύκονο, φορώντας γυαλιά, καπέλο για να μην την αναγνωρίζει ο κόσμος και για να περνάει ήσυχα τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνει, μαντάμ, δεν το συζητώ. Μεγάλη μας τιμή, δόξα και καμάρι. Ένας Beatle, ο Sir Paul McCartney, διάλεξε για τις διακοπές του την Ελλάδα μας. Τώρα την έβαλε ογκόρια, δεν την άφησαν σε χλωρό κλαρί. Και δεξιά δίθεν αδιάφορος στροφός της. Ναι, παιδί μου, σου λέω, ο Bon Jovi ήρθε. Όχι που δεν θα στο έλεγα. Μαμά και κόρη στη Σκιάθο, η Kate Hudson Goldie Hawn, η οποία δεν ξεκολλάει κάθε καλοκαίρι από το νησί. Το ξέρες, σιγά μην το ξέρες, καλέ. Τώρα. Όταν η Σκάρλετ Γιόχανσον πηγαίνει για φαγητό και μένει ευχαριστημένη, μετά φωτογραφίζεται και με τον σεφ και τους υπόλοιπους του μαγαζιού της. Ο Μάθιου Μακόναχη με τα παιδιά του, τη μητέρα του και την παρέα του στη Μύκονο προσπαθεί βέβαια να αποφύγει το φακό. Είναι αυτό που λέμε ότι πολύ διάσημοι, ρε παιδί μου, πραγματικά θέλουν οι άνθρωποι να περάσουν καλά, ξέρω εγώ, και ξένιαστα και πίσω τους τρέχουν παπαράτσι κλπ. Το καταλαβαίνω. Βέβαια και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο, αλλά πάνω απ' όλα σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν διακοπές όπως όλοι οι υπόλοιποι και δεν είναι εύκολο. Θα μου πεις διαλέγεις τη Μύκονο για να το κάνεις αυτό. Πάνε στα κουφέν
κανείς και πάνε κάπου, ξέρω, πάνε στην Ικαρία που δεν έχει τόσο κόσμο, δεν έχει τόσες κάμερες, δεν έχει φώτα, δημοσιότητα, ξέρω εγώ. Τώρα, μια και λέμε για φώτα, Naomi Watts έπαθε πλάκα, λέει, με τη Σαντορίνη και το έγραψε και στη συνέχεια στο προφίλ της. Έβγαζε φωτογραφίες και τα λοιπά με την μαμά της, ξέρεις τι καλά περνάει και όλο αυτό. Τώρα κλείνοντας, αχ, που πας χρυσή μου τρελή με την τακούνα πάνω στο κότερο, για ποια μιλάω, για τη Lady Gaga ασφαλώς, για ποια άλλη άλλωστε. Ποια άλλη τρελή θα εμφανιζόταν με το πιο τρελό παπούτσι που θα έβρισκε καλοκαιριάτικα να φορέσει. Αυτή η γυναίκα μοναδικές εμφανίσεις όπου και να πάει ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο, χαμούλης. Τώρα, πού θα πάω, στον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Κώστα Ναβαρίνο, όπου πέρασε διακοπές εκεί με την φαμίλια του. Ναι, παρακαλώ, εδώ στην Καλαμάτα ήταν το αγόρι τόσες μέρες για τις φαν του, για τις θαυμαστές του, που είμαι και εγώ μία από αυτές άλλωστε. Είδες, ρετάρα, δεν μπορώ καν να το πω. Με τα κορίτσια λοιπόν του γυμναστήριου, Στέφανη Κατσινάρης, λοιπόν Σάρα Κατσινάρης και Έλενα Γκέκας, ενθουσιασμένες μαζί του, περνάνε καταπληκτικά. Λοιπόν, αυτά. Με την Μύκονο που λέτε κυρίες και κύριοι, ένας χαμούλης επικρατεί και με τα υπόλοιπα νησιά όπου έχουν επισκεπτεί διάσημοι τα νησιά μας και περνάνε καταπληκτικά. Τώρα, περαιτέρω θα μας πει ο Βαγγέλης Καράλης σε επόμενες εκπομπές, γιατί όπως είπαμε, κάποιοι περνάνε καλά και κάποιοι τους κυνηγούν, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς ή ευτυχώς, κάποιοι εργάζονται και δεν σταματούν ποτέ, μα ποτέ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσω. Έχει πάει 10 παρακάτι λεπτά. Να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μας αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107,4. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. 8 με 10 θα είμαστε μαζί. Θα τα πούμε περαιτέρω. Θα σας έχω και άλλες λεπτομέρειες για όλους. Κοτσομπολιά, ξέρεις. Δεν μπορώ να μην δε στα πω. Λοιπόν. Είπαμε προσοχή σε όσους κινείστε τώρα προς Χαλκιδική. Τώρα αυξήθηκε από ό,τι ενημερώθηκα λίγο η κίνηση στους δρόμους. Φαντάζομαι όμως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, να προσέχετε, να περνάτε καταπληκτικά. See you next week!